Σήμερα ήρθε η ώρα για κάτι διαφορετικό. Σήμερα ήρθε η ώρα να πάρουμε εκδήλωση από τον Άλεξ, τον Αλεγκούν, που έχει κάνει Photoshop YouTubers σε troll καταστάσεις και είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο μαζί. Το δικό μας Photoshop troll είναι αυτό. Ναι, βάλε το κεφάλι μου στο κεφάλι της γάτας μου και. Εγώ του είπα, θα πάρει η γάτα μου, θα κάνει takeover τον κόσμο. Δεν με άκουγε, δεν πειράζει. Σήμερα ήρθε η ώρα να κάνουμε εμείς την δουλειά μας στον Άλεξ, γιατί κανείς άλλος δεν το κάνει και θα πάρει και αυτός μια γεύση το δικό του φάρμακο, α πούμε έτσι. Οπότε φύγαμε. Θα μπω στο Instagram του και θα δω τι διαμαντάκι μπορούμε να βρούμε εκεί πέρα. Έχω μπει λοιπόν εδώ στο Instagram του Αλεκούν και θέλω να βρω μια φωτογραφία η οποία θα μου δώσει κατευθείαν την έμπνευση για να κάνουμε το απίστευτο troll photo που θα του κάνουμε. Ελπίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ πέρα μέσα και να μην δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα. Καλά, αυτό η φωτογραφία είναι μόνη τη από troll. Έχουμε το Γιάννη μέσα, οπότε δεν έχει να λέει. Είναι από μόνη τη troll τη φωτογραφία. Δε εδώ φάτσα, α πούμε. Πρέπει να βρω. Το αφήνω. Νομίζω βρήκα το διαμάντι μου. Είναι η φωτογραφία μας. Το βρήκαμε και πάμε να το κάνουμε την τρολιά. Αρχικά χρειαζόμαστε ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα για τα οποία θα κρατάει ο Άλεξ, έτσι που είναι πολύ αισθησιακό ο Αλεκούν. Ακόμα δεν έχω κάνει το Photoshop και γελάω. Νομίζω χρειάζεται τσαραρόζες και αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Δεν είναι PNG, θα το βγάλουμε, αυτό δεν είναι θέμα. Το μπλε έχει βέβαια βάζω από κάτω, δεν μας ενοχλεί αυτό καθόλου. Θα βγει στο Photoshop. Βρήκαμε την πρώτη μας εικόνα. Τώρα θέλουμε έτσι καρδιές, τις οποίες θα τις βάλουμε στο χέρι του Αλεκούν που κάνει έτσι ο Άλεξ εδώ. Θα τις βάλουμε εκεί. Έχω σερτσάρει λοιπόν hearts PNG, οι οποίες είναι χωρίς background και νομίζω ήδη βλέπουμε όλοι αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι. Πήγαινε προς τα πάνω και ανήκει και σπρεντάρουν οι καρδιές. Είναι ιδανικό για αυτό που θέλουμε. Οπότε βρήκαμε για την εικόνα και μετά μείνει να βρούμε ένα ωραίο background και φύγαμε για να κάνουμε την τρολιά να πραγματοποιηθεί. Και που λέτε και έπεψα ένα background, βρήκα αυτό εδώ πέρα και είναι ιδανικό για αυτό που θέλω να κάνω και μου δίνει και μια έξτρα ιδέα η οποία περιέχει τον σκύλο του Αλεκούν, τον Γκάς και θα βγει πολύ ωραίο, πιστεύω, θα βγει πολύ ωραίο. Βρήκα που λέτε και μια ιδανικότατη φωτογραφία του Γκάς την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το Photoshop. Έχουμε εδώ και το hotel room. Θα το αλλάξω βέβαια μόνο μεριά, διότι δεν μας κάνει από εκεί. Κάνουμε flip χωρισμό, θα είναι από εδώ. Και τώρα, θα βάλουμε τον Άλεξ. Ας πούμε ότι το δωμάτιο είναι πιο μεγάλο από ό,τι πρέπει να είναι στην εικόνα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Δεν πειράζει. Έφυγαν και οι πινελιές που μας ενοχλούσαν πάρα πολύ. Τις διώξαμε και τώρα έχουμε μόνο τον Άλεξ με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Νομίζω μέχρι στιγμής έχει πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω έτοιμες και οι καρδιά για τον Άλεξ, τώρα πρέπει να, τις κάνουμε κόκκινες έτσι να ψιλολάμπουν, να είναι πιο ρεαλιστικές. Το ότι ταιριάζει τόσο τέλεια η στάση του Γκάς και το κρεβάτι σε αυτή την εικόνα με ξεπερνάει ειλικρινά. We'll be right back.
Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Νομίζω είναι κομπλέ. Όσο λοιπόν ο Αλεκούν στέλνει φυλάκια στον Γκάστον, τον σκύλο του ο Γκάστον γράφει και κοιμάται. Στείλαμε στον Άλεξ αυτό που κάναμε και θέλω να δω πώς θα αντιδράσει. Εντάξει, του άρεσε, ευτυχώς, καλά είμαστε. Έχω επιστρέψει στο Instagram του Αλεκούν για να βρούμε αυτή την επική φωτογραφία με το τρίποδο minigun, την οποία και θα χρησιμοποιήσω και θα του κάνουμε ένα πάρα πολύ έτσι επικό PUBG style Photoshop. Έχει και πάρει και την κρεμάτσα αυτή του κλασική Άλεξ. Ωραίος, χαίρομαι που βοηθάς πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα βγει, δεν έχω ιδέα. Αυτή δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Θα δούμε. Έχω σερτσάρει λοιπόν ζόμπι. Δεν θα κάνουμε τελικά κάτι παπτζέ, κάνουμε κάτι με ζόμπι. Και νομίζω ότι δεν καταλάβει τι θα κινείται. Θα είναι ο Αλεκούν και θα την πέφτουν ζόμπι και απλά θα γαζώνει όποιο βρει μπροστά του. Νομίζω βρήκα και το background το οποίο θα παιχτεί η όλη φάση. Είναι ένα και καλά έτσι dark, σκοτεινό factory, εργοστάσιο. Πρέπει να δούμε πώ θα βγει. Έτοιμο, θέλει βέβαια λίγο μπλερ ώστε και καλά είναι στο background το zombie. Ελάχιστο μπλερ, εκεί είμαστε κουμπλέ. Και φυσικά για να είναι ρεαλιστικό θέλουμε και σκιές στα πόδια του, οι οποίες θα γίνουν πολύ απλά. Τώρα φυσικά θέλουμε φωτισμό, color correction και GG. Επίσης, σε κάθε Photoshop σκηνή με ζόμπι και πολυβόλα, άμα σέβεσαι τον εαυτό σου, πρέπει να βάλεις και τα πάντα να καίγονται. For no reason. Και νομίζω, ειδού και το τελικό αποτέλεσμα της epic σκηνής που κάνουμε για τον Αλεκούν. Νομίζω βγήκε κομπλέ. Άλεξ, ελπίζω να το αρέσει. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο, ήταν διαφορετικό troll Photoshop, ελπίζω να γουστάρετε, να γελάσετε και να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Μια εγγραφή στο κανάλι, είμαστε καινούργοι και θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο από μένα. Και φυσικά αφήστε με ένα comment να μου πείτε πώς σας φάνηκε και δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάντως πάρα πολύ.